Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Αυτή είναι η περίοδος διακοπών για σας ή προπονήσεις και διακοπές παράλληλα? Πώς κυλάει το πρόγραμμα? Κοιτάξτε, προσωπικά είναι λίγο προπόνηση, λίγο ξεκούραση και πολύ κυνηγητό, γιατί έχω το μικρό τώρα και... Α, κατάλαβα. Τα έχουμε όλα μαζί. Είμαι ομοιοπαθής, οπότε σε καταλαβαίνω. σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από τα ευχάριστα τα δικά σου. Πριν από λίγες μέρες ανανέωσες το συμβόλαιό σου με τον Άρη. Θα παραμείνεις και την επόμενη χρονιά. Ο κύριος Πρίφτης ανανέωσε και την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό σου. Και αυτό, αν μη τι άλλο, σημαίνει κάτι, Βασίλη. Με τιμάει πάρα πολύ το ότι μια ομάδα σαν τον Άρη με ήθελε και δεύτερη χρονιά στις τάξεις της. Ήταν κάτι το οποίο το ήθελα και εγώ πριν τελειώσει η περσινή χρονιά. Η ομάδα που είχαμε φτιάξει ήταν ενωμένη, ήταν σαν μια οικογένεια. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα και ήθελα να είμαι μέλος της και του χρόνου. Mm-hmm. Η παρουσία σου, όπως λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι του Άρη, στα αποδυτήρια είναι πολύπλευρη. Δεν είναι μόνο η αγωνιστική σου δηλαδή συνεισφορά. Επειδή είσαι και ένας από τους πιο έμπειρους παίκτες, βοηθάς γενικότερα με την παρουσία σου στα αποδυτήρια και ενδεχομένως να έλαβε και αυτό σοβαρά υπόψη το κύριο Πρίφτης για να παραμείνει στην ομάδα. Για να το συζήτησες κιόλας μαζί του. Κοιτάξτε, εγώ δεν κάνω κάτι άλλο από το να είμαι αυτός μου. Δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Πιστεύω μεγάλο ρόλο έπαιξε ο χαρακτήρας όλων των παιδιών. Δεν είχαμε παίχτες οι οποίοι κοιτάγανε το εγώ τους ή οι οποίοι ήταν κακοί χαρακτήρες. Mm-hmm. Άμα είναι όλοι στην ίδια γραμμή, όλα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Mm-hmm. Βέβαια, την επόμενη σεζόν, από ό,τι φαίνεται, θα πάμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων, να θες, στα αποδυτήρια της ομάδας, γιατί αρκετά παιδιά βλέπουμε ότι ήδη έχουν αποχωρήσει, όπως ο Τόριο Τόμας, ο Λαμάρκους Ρίντ, ο Βεζέγκοφ. Αυτή και αν είναι μια σημαντική αποχώρηση, άρα θα είναι αλλαγμένο το χρόνο το ρόστερ της ομάδας, σε μεγάλο βαθμό. Όπως βλέπω και εγώ, ναι, τα παιδιά θα ανανεωθούν, θα ανανεωθεί μάλλον η ομάδα. Εντάξει, έχουμε μεγάλες απώλειες, ειδικά του Σάσα πιστεύω είναι η πιο σημαντική, γιατί εκτός από εξαιρετικός αθλητής και παίκτης ο οποίος μας κουβάλισε σε πολύ δύσκολες στιγμές, είναι και ένα εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός χαρακτήρας και πολύ όρμης στην ηλικία του. Αλλά έτσι είναι στη ζωή. Ο καθένας πέντο προχωράει. Ο Σάσα πιστεύω κάνει κάτι το οποίο θα τον κάνει να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Είναι πολύ όρημος οι επιλογές του. Και από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω τον coach, του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, γιατί ξέρω ότι θα φέρει πάλι παίχτες. Καλούς παίχτες και καλούς χαρακτήρες. Ο οποίος είναι συνδυασμός, είναι πάρα πολύ δύσκολος, χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο. Αλλά και πάλι τα πράγματα του χρόνου θα είναι πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτά είναι χωράφια του προπονητή, αλλά θα σε ρωτήσω ότι μήπως πιστεύεις ότι η αποχώρηση του Βεζέγκοφ θα αναπροσαρμόσει, θα αλλάξει και το στυλ παιχνιδιού? Γιατί ο Άρης ήταν το παιχνίδι του επικεντρωμένο πάνω στον Σάσα σε ένα μεγάλο κομμάτι, έτσι δεν είναι, την χρονιά μας? Κοιτάξτε, εγώ όπως το έχω ζήσει και όπως το βλέπω εγώ προσωπικά, έτσι δεν έχω συζητήσει καθόλου με τον coach. Ο Σάσα ήταν η κύρια πηγή στο σκορ μας. Τώρα και από εκεί και πέρα είχε καλό συνδυασμό με τον Drew, τον Amick, ο οποίος δεν ήταν τόσο καλός επιθετικά, αλλά ήταν εξαιρετικός αμυντικός και κάλυπτε ο ένας τον άλλον, μπροστά και πίσω. Τώρα με τη φύγη του Σάσα πιστεύω κοιτάς κάπου αλλού, να ψάξεις από άλλες θέσεις σκορ, να δώσεις βάση αλλού στην άμυνα, οπότε πιστεύω εκεί θα είναι λίγο διαφορά. Ανάλογα με τι παίχτη θα πάρεις στο 4, θα πάρεις και στο 5, κάπως έτσι πάει. Βέβαια, υπάρχει χρόνος ακόμη. Οι υποχρεώσεις σας ξεκινάνε, δεν ξέρω αν έχετε ενημέρωση, φαντάζομαι πολύ αργότερα πλέον. Έχετε χρόνο ακόμη μπροστά σας και η ομάδα έχει γενικά αρκετό χρόνο να προετοιμαστεί, να ετοιμάσει το ρόστερ της και να ξεκινήσει την προετοιμασία της. Και να... Πάντως ήδη νομίζω, Βασίλη, θα περιμένετε και με μια ανυπομονησία και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Έτσι δεν είναι? Πληροφορηθήκαμε χθες την κλήρωση για το Eurocup. 10 παιχνίδια από τα μέσα Οκτωβρίου μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου με καλές ομάδες. Και θέλω να μας κάνεις μια πρώτη εκτίμηση, ένα πρώτο σχολιασμό για την κλήρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι τα μέλη της ομάδας που θα συμμετάσχει μετά από 3 χρόνια πάλι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι, γιατί είναι κάτι για το οποίο παλέψαμε όλη τη χρονιά και τελικά καταφέραμε να φέρουμε τον πίσω στην Ευρώπη.
Σίγουρα οι ομάδες είναι πάρα πολύ καλές και ποιοτικές. Και να σου πω την αλήθεια, και εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να παίξουμε εναντίον καλών ομάδων για να μετρήσουμε και τις δικές μας δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο να το αρπάξουμε. Ναι. Θα μας βοηθήσει, πιστεύω, και πάρα πολύ στην Ελλάδα η συμμετοχή στην Ευρώπη. Θα έχουμε καλύτερο ρυθμό. Αλλά συγχρόνως θα πρέπει να διαχειριστούμε και πάρα πολύ καλά και την κούραση, αλλά και τους όποιους τραυματισμούς λόγω των πολλών παιχνιδιών. Αλλά είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία, να σου πω την αλήθεια. Ναι, βέβαια, εδώ θέλει αυτό που είπες, έρχεται και κολλάει και κάτι ακόμη σε αυτό που λες, ότι επειδή θα μιλάμε για 10 παιχνίδια, τα οποία είναι σχεδόν αναβδομάδα από ό,τι βλέπω και από το πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρχει και το αντίστοιχο ρόστερ, φυσικά, το υλικό, έτσι δεν είναι, για να μπορείτε να τα απεξέρχεστε και στις δύο διοργανώσεις. Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί είναι δύο παιχνίδια στη σειρά, τη ομάδα μάλλον. Είναι τα ταξίδια, τα οποία θα είσαι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο, θα βάλεις στο χέρι και όπως ξέρουμε αυτό μυϊκά μπορεί να πειράσει κάποιον αθλητή ή μπορεί να έχεις ένα παιχνίδι εκτός έδρας στην Ελλάδα και κατευθείαν να παίζεις στο εξωτερικό έξω. Οπότε το ρόστερ πρέπει να είναι λίγο πιο μεγάλο, να υπάρχει πολύ βάθος και σωστή κατανομή του χρόνου. Πάντως εντάξει, γλίτωσε ο Άρης από τα πολύ δύσκολα ταξίδια. Τα πολύ δύσκολα τα γλίτωσε. Δεν είναι αν εξαιρέσει το Καζάν, που είναι το πιο μακρινό, τα υπόλοιπα είναι εδώ μέχρι το Μαυροβούνιο. Είναι στη Ρουμανία, στο Βουκουρέστι, που δεν είναι επίσης πολύ μακριά, και είναι και Βουκουρέστι, είναι η πρωτεύουσα. Και είναι και η Κωνσταντινούπολη κατά βάση. Οπότε εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολα τα ταξίδια. Θα μπορούσαν και χειρότερα, αυτό θέλω να πω. Ναι, σε σύγκριση με τις δύο υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, είμαστε πολύ πιο τυχεροί σε σχέση με τα ταξίδια. Αλλά και πάλι αυτές οι σκοτεινές αποστάσεις μην τις βλέπουμε έτσι, γιατί έχω την εμπειρία με τον Πανιόνιο και μπορεί να είναι να φαίνεται κοντινό, αλλά να έχεις ανταπόκριση και να έχεις αναμονή 5 ή 6 ώρες και να σου φανεί πάρα πολύ μεγάλο ταξίδι. Σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, είμαστε πιο τυχεροί σε αυτό το τομέα. Ναι. Τώρα, βέβαια, για να πούμε κάποια πράγματα για τη δυναμικότητά τους, νομίζω είναι νωρίς, δεν ξέρω ακόμη, πολλές στα ρόστερ τους είναι υπό διαμόρφωση. Ξέρω, είναι λίγο παρακινδυνευμένο ενδεχομένως, αλλά όλες είναι δυνατές ομάδες. Δηλαδή, την Ούνιξ Καζάν τη δίνουμε πολύ και από τα φαβορή της διοργάνωση, για παράδειγμα, που είναι στον όμιλο του Άρη. Ναι, η Ούνιξ, από ό,τι ξέρω και διαβάζω, ο σκοπός της είναι να κατακτήσει το γύρο, να επιστρέψει μέσω εκεί στην Ευρωλίγκα. Το ξέρουμε, υπάρχουν λεφτά στη Ρωσία, όπως και δύο τουρκικές ομάδες. Όλα τα λεφτά, όλοι οι παίχτες πηγαίνουν πια στην Τουρκία. Ναι. Τις περιμένουμε πάρα πολύ δυνατές. Αλλά να σου πω και από την άλλη μεριά, στην έδρα μας, με γεμάτο το γήπεδο, δεν φοβάμαι καμία ομάδα, πραγματικά. Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να κοντράρουμε πολλές ομάδες. Έχουμε κοντράρει στην Ελλάδα τις ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, οι οποίες είναι από τις κορυφαίες στην Ευρώπη. Οπότε γιατί να φοβηθούμε τις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα με την παρουσία του κύριου Λάσκαρη, με την ΑΕΚ, η οποία και αυτή έχει μια οικονομική δυνατότητα, βλέπεις ότι του χρόνου στο πρωτάθλημα της Α1, στην Basket League, θα μπορέσουμε να δούμε κάτι διαφορετικό πέρα από το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός? Θα μπορέσει δηλαδή ο Άρης σε πρώτη φάση να κοντράρει αυτές τις δύο ομάδες και να μπει σφήνα, ή το βλέπεις ακόμη προώρο, να το πούμε? Πιστεύω είναι νωρίς. Εγώ όπως το βλέπω, όπως το βλέπω να προχωράει με την είσοδο του κύριου Λάσκαρη, πρέπει να έχουμε, όπως το βλέπω εγώ, βήμα-βήμα, σιγά-σιγά, να ξεχρεώσει η ομάδα τα όποια χρέη έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Και πιστεύουμε πολύ υπομονή και μεθοδικότητα και με την παρουσία του κυρίου Λάσκαρη μπορεί η ομάδα στο μέλλον να κοντάρει τους μεγάλους και γιατί όχι να φτιάξει και την πορτιά. Απλά πιστεύω χρειάζεται πολύ υπομονή και στήριξη στους καινούριους ανθρώπους που έχουν έρθει στην ομάδα. Πάντως ελληνική παρέα, να το πω έτσι εντός εγώ, θα έχει στα αποδυτήρια. Έχει αποκτηθεί ήδη ο Θόδωρος ο Ζάρας και είναι κοντά ο Άρης να αποκτήσει και τον Μιχάλη τον Πελεκάνο και τον Ξανθόπουλο. Παίκτες γνωστούς στο ελληνικό κοινό, έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Πιστεύω είναι πολύ καλές επιλογές. Και αν λάβουμε υπόψη ότι και πολλοί Έλληνες φύγαν από την Α1 και κατεβήκαν στην δεύτερη κατηγορία. Οπότε δεν υπάρχουν πάρα πολλοί ελεύθεροι καλοί Έλληνες και με την προσθήκη αυτών των παιχτών πιστεύω έχουμε καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι από το ρόστερ του χρόνου. Και επειδή έχω παίξει αντίπαλους με τα παιδιά και με το Θοδωρή τον Ζάρα, είμαι και συμπαίκτης στην Καβάλα,
Είναι πάρα πολύ καλά παιδιά, εξαιρετικοί χαρακτήρες και ανυπομονώ να δουλέψουμε όλοι μαζί. Βασίλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να ευχηθούμε καλή ξεκούραση στο μέτρο του δυνατού αυτό το διάστημα και με το καλό, όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.